Η Νιώβη ήταν κόρη του βασιλιά της Φρυγίας Τάνταλου και της Διόνης, αλλά και γυναίκα του βασιλιά των Θηβών και ασύγκριτου μουσικού Αμφίωνα. Η Νιώβη είχε όλες τις προϋποθέσεις για μια ευτυχισμένη ζωή. Και όμως κανένας από τους απόγονους του Τάνταλου δεν έτυχε χειρότερης μοίρας. Τη θλιβερή ιστορία της διηγείται πρώτος ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Την ευτυχία της, λέει, ήρθε να τη συμπληρώσει η απόκτηση 12 παιδιών, 6 αγοριών και 6 κοριτσιών. Τότε περηφανεύτηκε η Νιώβη πως είναι ανώτερη και από τη θεά Λιτό, όχι μόνο στην καταγωγή, αλλά και στον αριθμό των παιδιών. Την προσβολή αυτή όμως της Νιώβης δεν την άφησαν ατιμώρητη τα δύο παιδιά της Λιτός, οι θεοί Απόλλωνας και Άρτεμι. Με τα βέλη τους σκότωσαν ο ένας τα αγόρια και οι άλλοι τα κορίτσια της Νιώβης. Για 9 μέρες και 9 νύχτες η Νιώβη σέρνονταν με πόνο αβάσταχτο πάνω από τα άψυχα παιδιά της, ώσπου οι θεοί την συμπόνεσαν και την απολύθωσαν κάπου στην Σύπηλο, ώστε να μπορέσει να αντέξει τους πόνους. Αυτός λοιπόν είναι ο θλιβερός μύθος της Νιώβης. Η αρχαία λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες βρήκαν στη συγκινητική ιστορία της αστήρευτη πηγή έμπνευσης. Στην